Θέλω να πω ότι εδώ και κάποιες ώρες ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Οκουτσούμπας, εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, κατέθεσε σχετικό αίτημα, επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, και αντίστοιχα στον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, τον κύριο Μπούρα, ζητώντας τη διαβίβαση στη Βουλή του πορίσματος του Αρείου Πάγου, τη σχετική δικογραφία και φυσικά την άμεση σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να συζητηθούν και να εξεταστούν διεξοδικά όλα τα δεδομένα της υπόθεσης. Βέβαια, η απόφαση, η έκδοση του πορίσματος και η ανακοίνωση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου εγείρει πολύ σοβαρά ερωτήματα για την έρευνα την οποία έγινε. Και αποτελεί σοβαρή εξέλιξη που παραπέμπει σε συγκάλυψη κυβερνητικών και κρατικών ευθυνών για αυτή τη δυσόδη υπόθεση. Βέβαια, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν στέκεται στο αυτό καθ' αυτό γεγονός. Προσπαθεί να αναδείξει για άλλη μία φορά κάτι που δεν το κάνει κανένα άλλο κόμμα στην αίθουσα αυτή, να αναδείξει την ύπαρξη αυτού του αντιδραστικού και επικίνδυνου θεσμικού πλαισίου που δίνει τη δυνατότητα στις κρατικές υπηρεσίες, αλλά και σε όλα αυτά τα κυκλώματα να προχωρούν σε νόμιμες και παράνομες επισυνδέσεις με βάση το δόγμα ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Αυτά σε σχέση με το αίτημα επιστολή που καταθέσαμε στον Πρόεδρο της Βουλής και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.